Λοιπόν, θα πάμε στον καλεσμένο μας. Να πάμε στον καλεσμένο μας. Τον οποίο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά τώρα, μετά από κάποιους μήνες. Να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Ακλαμανάκη. Δημήτρη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Όλα καλά. Μια χαρά, εσείς? Τα φόλο καρφώματα πώς πάνε, εντάξει, όλα καλά? Το δουλεύω, το δουλεύω. Δημήτρη, υπήρχε μια αισιοδοξία στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά και προβληματισμός μετά τις πρώτες εμφανίσεις, αλλά από τον Δεκέμβριο και μετά, από την έλευση του κυρίου Λυκογιάννη, βλέπουμε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, μια άλλη ομάδα, παρότι οι παίκτες είστε κατά 95% ίδιοι. Λίγο να μας το εξηγήσεις, αν οφείλετε μόνο στον coach, είχες άλλα πράγματα? Έτσι είναι, εντάξει. Η αρχή ήταν λίγο δύσκολη, βέβαια. Είχαμε μια δύσκολη προετοιμασία με την κατάσταση, με τον κορονοϊό. Δεν είχαμε αρκετά παιχνίδια στα πόδια μας. Δεν ήταν εύκολο να διοργανώσουμε φιλικά παιχνίδια. Οπότε στην αρχή νομίζω χρειαζόμασταν λίγο χρόνο για να δέσουμε σαν ομάδα. Είχαμε και ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, με δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι σίγουρα ο coach μας βοήθησε πολύ. Ο Νικογιάννης όταν ήρθε μας άλλαξε πολύ την ψυχολογία. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά παλεύαμε πολύ πιο δυνατά σε άμυνα και σε επίθεση. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με την αρχή. Νομίζω αυτό έχει αντίκτυπο και σε ομαδικό επίπεδο και σε ατομικό. Δηλαδή, δική μου η άποψη είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο και εσύ είσαι τουλάχιστον 30%-40% στην απόδοσή σου σε άμυνα και επίθεση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Σε σχέση με το ξεκίνημα της χρονιάς, σίγουρα. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά και έχει καλή εικόνα, νομίζω ότι οφείλονται όλοι οι παίχτες. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες έχουν μια καλή εικόνα στο τέλος. Δηλαδή, είναι ο καθρέφτης της ομάδας, είναι οι παίχτες. Μία σημαντική νίκη το Σάββατο, σε ένα παιχνίδι που πάντα έχει ιδιαιτερότητες, φάνηκε ο ΠΑΟΚ να το καθαρίζει σιγά σιγά στο ξεκίνημα, σημαντική διαφορά για ένα ντέρμπι. Υπήρξε ένα blackout στη συνέχεια, επιστροφή του ΠΑΟΚ. Πώς το ζήσατε όλο το παιχνίδι? Είχε διακυμάνσεις, αν μη τι άλλο. Σίγουρα ήταν αυτό, όπως λέμε, ήταν ένα ντέρμπι. Στην αρχή πήραμε μια διαφορά, δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε γιατί ο Άρης έδειξε αντίσταση. Μετά πήρε εκείνος μια διαφορά, μετά πάλι εμείς το παλέψαμε. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος στις λεπτομέρειες. Αλλά ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι καθόλου τη διάρκεια. Και είμαστε τυχεροί, πιστεύω, και ευτυχώς που πήραμε εμείς τη νίκη. Πάντως, έχει η ομάδα σταθερές, και εσένα και τον Βαγγέλη Μαργαρίδη και τον... Όχι τώρα. Αλλά οι ξένοι, τουλάχιστον, ανά παιχνίδι βλέπουμε κάποιος άλλος βγαίνει μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα το να βρίσκει σκόρερ διαφορετικούς, έτσι δεν είναι? Και για τον αντίπαλο να μην ξέρει ποιος μπορεί να πεταχτεί, όχι από το πουθενά, γιατί όλοι είστε καλοί παίκτες, αλλά σίγουρα κάποιος είναι σε καλύτερη μέρα από τους υπόλοιπους ανά παιχνίδι. Μία ο Λόβ, μία ο Γκρίφιν, μία ο Τέρνερ, μία ο Κάρτερ, και μιλάω για το σκοράρισμα καθαρά. Ποιος θα πάρει στην πλάτη του το σκοράρισμα? Ξεκάθαρα, μιλάμε για παίκτες με πολύ ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Και δεν είναι τυχαίο που κάθε φορά βγαίνει κάποιος άλλος μπροστά και κουβαλάει μέσα σε εισαγωγικά την ομάδα στη νίκη. Όλα τα παιδιά έχουν πραγματικά πολύ ταλέντο. Τους αρέσει αυτό που κάνουν και θέλουν να πρωταγωνιστούν κάθε φορά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένα. Δηλαδή στον Γιώργο Καμπερίδη να θεωρούμε νωρίτερα που κόλλησε στο μυαλό μου. Μαζί με εσένα και τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Σε όλο αυτό, Δημήτρη, πόση μεγάλη είναι η συμβολή του Θανάση Χατζόπουλου και των συνεργατών του? Γιατί νομίζω είναι μέσα στο κάδρο της επιτυχίας, όπως θα ήταν και στο κάδρο της αποτυχίας, ομολογουμένως, αλλά τώρα μιλάμε για μια επιτυχημένη πορεία μέχρι στιγμής. Σε ποιο βαθμό τους οφείλεται αυτή η επιτυχία? Η στήριξη και του πρόεδρου του Χατζόπουλου, αλλά και όλης της διοίκησης είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι δίπλα μας σε κάθε προπόνηση. Ακόμα και στις ήττες που είχαμε στις αρχές ήταν δίπλα μας. Δηλαδή δεν μας εγκαταλείψανε καμία στιγμή και τώρα στις νίκες είναι πάλι εκεί δίπλα μας με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν.
Σίγουρα έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Πάντως, από τον Δεκέμβριο και μετά, Δημήτρη, το μόνο παιχνίδι που θυμάμαι που η ομάδα δεν το πάλεψε ήταν αυτό με την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και Πολύ στις σωστά, ναι. ήττες, ήταν στις λεπτομέρειες. Με τον Προμηθέα, με την ΑΕΚ. Ακόμα και οι νίκες μας θα έλεγα εγώ ότι είναι στις λεπτομέρειες. Δηλαδή σωστό δεν και αυτό, είναι ότι ναι. έχουμε κερδίσει κάποιο παιχνίδι εύκολα. Ούτε έχουμε χάσει κάποιο παιχνίδι εύκολα, εκτός από εκείνο στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, που μπορεί να πεις ότι χάσαμε κατεβασμένα τα χέρια. Το χάσαμε δηλαδή από το πρώτο λεπτό. Εκεί υπάρχει μια εξήγηση, αν και κοιτάμε λίγο πίσω τώρα, σε μια ήττα. Γιατί ήταν παράδοξη η συμπεριφορά σας και η απόδοσή σας σε σχέση με το τι βλέπουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι αυτή, και νομίζω ότι είναι και το παράπονο του coach, του Λυκογιάννη, άμα τον ρωτήσεις. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που το χάσαμε κανονικά και έγινε όπως το χάσαμε και έγινε η επανάληψη, και ενώ θα πρέπει να ήμασταν πιο δυνατοί, να πούμε, με πιο πολλή ενέργεια, παρόλα αυτά νομίζω ότι χάσαμε πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι ήταν και το, αν το ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το παράπονο, δηλαδή, από όλη τη χρονιά, ότι χάσαμε πολύ εύκολα εκείνο το παιχνίδι. Από έξω φάνηκε ότι ναι, το ήθελε περισσότερο ο Δημήτρη να αποδείξει ότι κακός ναι, έγινε αυτή, η επανάληψη, από ότι ο ΠΑΟΚ να δείξει ότι κακός του στέρισαν το δικαίωμα στο μάτς το πρώτο να διεκδικήσει τη νίκη, γιατί όντως το στέρισαν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ το έδειξε παραπάνω. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ίσως να μας έκανε και καλό αυτή η ήττα, γιατί από τότε νομίζω τα αποτελέσματά μας είναι πολύ καλά. Δημήτρη, μπορούμε να μιλάμε πλέον για play-off? Δηλαδή αρχίζετε και το σκέφτεστε, ή ακόμα είναι λίγο πρόημο να βγάλουμε τα κουμπιτεράκια, αν βολεύει η πέμπτη θέση, η έκτη, ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι? Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα? Γιατί νομίζω ότι μετά την νίκη στο Αλεξάνδριο δεν μπορείτε να χάσετε τα play-off. Έτσι φαίνεται. Σίγουρα είναι ο στόχος μας, και όσο πιο ψηλά μπορούμε να τερματίσουμε θα ήταν καλύτερο για μας. Παρ' όλα αυτά, με όλα τα αναβληθέντα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν πολλά, ας πούμε, και ο Προμηθέας έχει πολλά παιχνίδια να δώσει τώρα και άλλες ομάδες, σίγουρα δεν μπορούμε να δούμε με ποιον θα διασταυρωθούμε. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, θα διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι, θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα όσα μπορούμε από εδώ και πέρα. Και το ίδιο θα κάνουμε και άμα μπούμε στα play-off, θα διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα πρωτάθλημα που ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία μόνος του και 5, 6, 7 ομάδες μπορεί να κερδίσει μία την άλλη αν βρεθεί σε καλή μέρα. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατός, και ειδικά άμα επιστρέψουν και οι τραυματίες που έχει, θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες, δηλαδή και η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι αρκετά δυνατή, μια υγιής ΑΕΚ δηλαδή, χωρίς τις απουσίες που έχει αυτή τη στιγμή, και ο Προμηθέας θεωρώ πως είναι καλή ομάδα. Το Λαύριο έχει ενδιαφέρον. Το Λαύριο εννοείται, κάνει μια φανταστική χρονιά. Δεν έχει φτάσει τυχαία και στο κύπελο εκεί που έχει φτάσει, ούτε στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια. Τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, είτε μέσα στο social media, είτε με βάση τη συμμετοχή του κόσμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώς τα λαμβάνετε στην ομάδα? Γιατί φαντάζομαι σας λείπει, όπως σε όλους τους αθλητές, να παίξει ένα γήπεδο που να έχει κόσμο. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και αν αυτή είναι η αντίπαλη οπαδή. Νομίζω ότι θα το προτιμούσατε από το να παίζετε σε άδεια γήπεδα. Ναι, δεν το συζητώ. Είναι κάτι που λείπει γενικά πάρα πολύ από όλη τη χρονιά. Και στα ντέρμπι, όπως ζήσαμε το Σάββατο, να είναι ένα άδειο γήπεδο σε ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικό με ένα γεμάτο γήπεδο, θα ήταν άλλη ατμόσφαιρα. Αλλά ο κόσμος νομίζω μας στηρίζει, του αρέσει αυτό που βλέπει φέτος αυτό το ΠΑΟΚ. Και σίγουρα θα ήθελε να είναι στο γήπεδο και να μας εμψυχώσει, μας το δείχνουν με κάθε τρόπο. Και εμείς θα τους θέλαμε ακόμα περισσότερο, η αλήθεια είναι. Σε φορτώνει προσωπικά με μια ευθύνη παραπάνω, όχι άγχος ή πίεση, μια ευθύνη όταν αντιλαμβάνεις ότι χιλιάδες κόσμου έχει δώσει χρήματα για να ξεπεράσει η ομάδα κάποια προβλήματα που την κυνηγάνε το παρελθόν? Δηλαδή πώς το λαμβάνει ένας αθλητής? Και δι' Έλληνας, γιατί φαντάζομαι οι Αμερικανοί έχουν λίγο μια άλλη κουλτούρα, πιο χαλαρή ενδεχομένως, αλλά ένας Έλληνας παίκτης πώς το αντιλαμβάνεται αυτό? Ότι διαβάζει, φαντάζομαι διαβάζει και εσύ ενημερώνεις ότι 100.000 μάζεψε ο κόσμος, 200.000, 350, 400 και επιτυχάνεται μάλλον ο στόχος των 500.000.
σε δύσκολες εποχές για τον κόσμο γενικότερα. Ναι, εντάξει, αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου, πιστεύω, για την ομάδα. Και οπότε πιστεύω ότι εμείς η δουλειά μας είναι να παρουσιάζουμε μια καλή εικόνα και ατομικά αλλά και ομαδικά σαν μια ομάδα. Και αυτό είναι που κοιτάμε. Και πιστεύω ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, γι' αυτό και αυτές τις δύσκολες στιγμές τη στηρίζουμε οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Φαντάζομαι θα περιμένετε όλοι σας το πότε θα ανοίξουν τα γήπεδα. Λίγο φαίνεται μακρινό, μακάρι να γίνει το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Για το δικό σου μέλλον κάνεις σκέψεις? Δηλαδή θα ήθελες να παραμείνεις, είναι νωρίς, τι ακριβώς γίνεται? Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα δεν έχουν γίνει σκέψεις. Επαφές. Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει υπάρξει καμία επαφή ακόμα. Μ' αρέσει να κοιτάω το τώρα, δηλαδή μ' αρέσει, δηλαδή δίνω το καλύτερο με αυτό για την ομάδα αυτή τη στιγμή, να τερματίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να πετύχουμε τους στόχους μας κτλ. Και βλέπουμε και έχουμε. Το απολαμβάνετε, Δημήτρη, όσο φαίνεται στον θεατή από έξω, στους πανηγυρισμούς σας, ακόμα και στις ήττες, το πόσο ενωμένοι είστε και όλο γενικότερα το σκηνικό που υπάρχει? Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ακόμα και στις ήττες είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, και αυτό νομίζω φάνηκε και με την ήττα από την ΑΕΚ που χάσαμε στο τελευταίο σουτ. Ένα παιχνίδι το οποίο κάναμε εμείς λάθη που θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε στο τέλος. Παρ' όλα αυτά δεν μας πήρε από κάτω, νομίζω μείναμε ενωμένοι και δείξαμε αντίδραση κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι, νομίζω σε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη, που καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Πάντως από μόνο του ότι η ομάδα έχει θετικό ρεκόρ νικόρ είναι κάτι σημαντικό για όλους, έτσι είναι? Γιατί καλός ή κακός σε όλες τις χώρες φαντάζομαι το αποτέλεσμα κρίνει αν μια ομάδα είναι επιτυχημένη ή όχι. Που μπορεί να είναι και επιτυχημένη, να έχει μια καλή ομάδα, αλλά για χύψη λόγους να μην έχονται οι νίκες και το σκηνικό να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό που συζητάμε τώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, μπορείς να έχεις τους καλύτερους παίχτες όλου του κόσμου, αλλά όλοι μαζί να μην φέρουν τα αποτελέσματα, οπότε θεωρητικά είναι αποτυχημένο. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει και τους παίκτες και την ομάδα, όλα. Κώστα. Δημήτρη, τώρα που το μπάσκετ έχει αλλάξει, εσείς υψηλοί νιώθετε λίγο έτσι, δεν θέλω να πω απομονωμένοι, αλλά ξέρω εγώ, βλέπετε ότι πρέπει και εσείς έτσι να διευρύνετε λίγο το παιχνίδι σας, δηλαδή πολύ τρίποντο, πολύ ταχύτητα, αθλητικότητα, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ? Σίγουρα έχει αλλάξει το μπάσκετ, πλέον είναι πιο αθλητική η ψηλή. Δεν είναι τόσο της μόδας η πολύ ψηλή, ας πούμε. Ναι, και βάρης παίκτες. Μπράβο, ναι. Πλέον όλοι οι παίκτες μπορούν να βγουν στο τρίποντο, να σουτάρουν. Σίγουρα και εμείς... Και εγώ θεωρώ ότι ακολουθούμε αυτή τη λογική. Ναι. Και προσαρμόζεσαι και εσύ. Βέβαια να πούμε ότι για σένα είναι μια έτσι χρονιά, θα έλεγα, αρκετά καλή. Έχουμε και την κλίση στην Εθνική, έτσι. Είναι μια εμπειρία ωραία και αυτή, έτσι, όμορφη, να προσφέρεις και στην πατρίδα. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από αυτό. Έτσι. Φέτος δύο φορές που είχα την κλίση, την πρώτη κατάφερα να αγωνιστώ και πήγανε όλα καλά. Τη δεύτερη φορά είχα ένα τραυματισμό στην προετοιμασία. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν αγωνίστηκα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά η ομάδα κατάφερε να πάρει την πρόκριση και είναι αυτό το πιο σημαντικό, εννοείται. Όλα τα άλλα είναι... Σωστά. Σωστά. Αλλά βέβαια το να παίζεις για το εθνόσημο έτσι και με μια φουρνιά παικτών οι οποίοι λέμε ότι είναι, ας πούμε, το επόμενο σκαλί, ας το πούμε, στο ελληνικό μπάσκετ, είναι σημαντικό, έτσι, το να σε υπολογίζει, δηλαδή, η εθνική ομάδα, είναι και για σένα ένα κίνητρο να γίνεις καλύτερος στη συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Είναι τιμή στον κάθε παίχτη, πιστεύω, να βλέπει τον υπολογίζει η εθνική ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Ναι. Και βεβαίως με μια φουρνιά νέων παιδιών που τους ξέρεις και από τις άλλες ομάδες, ήσασταν συμπαίκτες με ορισμένους, είχατε μια τριβή. Νομίζω ότι όλοι το αντιμετωπίζετε έτσι, ως μια μεγάλη τιμή, ως μια ευκαιρία.
και όχι ως αγκαρία, υπό την έννοια δηλαδή ότι εντάξει στο μεγάλο τουρνουά θα παίξουν οι άλλοι ας πούμε και εμείς τώρα μας φωνάζουν στα παράθυρα κτλ. Νομίζω ότι όλοι δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό για αυτό το στόχο. Ναι, ξεκάθαρα, επειδή τα πιο πολλά, όλα τα παιδιά βασικά τα γνωρίζω και έχω σχέση μαζί τους. Όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που ήταν σε αυτή την προετοιμασία και στους αγώνες αυτούς. Και ναι. Σε διαβεβαιώ ότι κανένας δεν το έκανε από αγκαρία, κανένας. Έτσι, έτσι. Μα αυτή την εντύπωση δώσατε και με την εικόνα και με την απόδοση και με τα αποτελέσματα, κακά τα ψέματα, έτσι. Γιατί κάναμε και αποτελέσματα, πέρα από την διάθεση που όντως υπήρχε και ο κόσμος έχει εκτιμήσει. Και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν το είδατε έτσι το θέμα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Νομίζω όλα τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Από το πιο μικρό παιδί που είναι η φιλοδοξία του να αγωνιστεί, μέχρι και το Βαγγέλη, το Μαργαρίτη, νομίζω που ήταν ο πιο μεγάλος. Δηλαδή είδαμε ότι έδωσε τον καλύτερο του αυτό στα παιχνίδια μας. Ναι, πράγματι. Πώς περνάς το διάστημα της καραντίνας? Βλέπεις αγώνες μπάσκετ? Το διάστημα της καραντίνας πώς το περνάς? Πολύ ωραία, βγαίνει έξω. Βλέπεις NBA. Πηγαίνει βόλτα στα μαγαζιά. Βλέπεις ποδόσφαιρο, βλέπεις κάποια σειρά να μας προτείνεις? Βλέπω αρκετό μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Ποδόσφαιρο, ρε Στέριο. Πολύ φαν. Γιατί είναι? Με το ποδόσφαιρο, ναι, γιατί? NBA θα βλέπει, αντί το κούμπο να καρφώνει και έτσι ο άνθρωπος. Άρα μπάσκετ βλέπεις περισσότερο. Βλέπω μπάσκετ. Πιο πολύ μπάσκετ, ναι, θα έλεγα. Πιο πολύ μπάσκετ. Σειρές, τέτοια πράγματα. Ορίστε. Ευρωλίγκα ή NBA περισσότερο? Σε εκφράζει και σου αρέσει? Πιο πολύ Ευρωλίγκα, γιατί το NBA είναι σε ώρες δύσκολες. Δημήτρη, ποιος πρόχνεται πιο δύσκολα τώρα, ο Καβαδάς ή ο Ντραγκίσεβιτς? Ο Βασίλης, σίγουρα, ο Βασίλης. Ο Βασίλης πρόχνεται πιο δύσκολα από τον Ντραγκίσεβιτς? Σίγουρα, ναι. Αντιμετωπίζεται πιο δύσκολα, ναι. Ο Καβαδάς είναι, χρησιμοποιεί τη δύναμή του, θεωρώ, πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ καλά και σε άμυνα και σε επίθεση, οπότε νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Είναι και πιο γυμνασμένος από τον Ντραγκίσεβιτς. Εντάξει, ο Ντραγκίσεβιτς έχει τον όγκο, έχει ok, αλλά ο Καβαδάς είναι και πολύ πιο γυμνασμένος, έχω την αίσθηση, έτσι, που αυτό παίζει τον ρόλο του. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πιο δύσκολος αντίπαλος για σένα φέτος ποιος ήταν, ο Παπαγιάννης? Όχι. Κανένας. Απάντηση με αυτοπεποίθηση. αφού με ρωτάς όμως, θα πω ο Παπαγιάννης, ναι. Νομίζω ότι, ότι έχει τρομερή βελτίωση. Ναι, όντως. Και νομίζω ότι κάνει τη διαφορά στο πρωτάθλημα σε αυτή τη θέση. Αυτοί οι παίκτες βέβαια έχουν και το εξής πλεονέκτημα, ότι παίρνουν και πολλές ανάσεις από καλούς παίκτες, έτσι, σε αυτές τις ομάδες. Δεν είναι μόνο νομίζω το να είσαι καλός παίκτης, αλλά όταν παίρνεις ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό και την ίδια στιγμή ο αντίπαλός σου έχει να αντιμετωπίσει καλό παίκτη πάλι που μπαίνει ως αλλαγή, παίζει το ρόλο το αυτό μέσα σε ένα παιχνίδι. Γιατί το μπάσκετ πλέον δεν είναι αυτό. Ο Παπαγιάννης είναι και εδώ 17. Εντάξει, πέρα από αυτό. Παίρνει όμως και τις ανάσεις του. Να σου πω κάτι. Παράδειγμα, μια που λέγαμε για τον Άρη. Ο Ντραγκίσεβιτς τι ανάσεις να πάρει, από ποιον? Δεν υπάρχει άλλος παίκτης. Αυτό παίζει στην οικονομία του αγώνα. Νομίζω ότι πάντα παίζει ρόλο όταν έχεις αντίπαλο μια ομάδα με περιορισμένες επιλογές και μια ομάδα που μπορεί. Δηλαδή, ο Παπαγιάννης έχει 20 λεπτά και τα έχει στα φόρτε. Όλα τα 20 λεπτά του. Ενώ ο Ντραγκίσεβιτς τα 20 λεπτά του, στα 10 έχει παραδώσει πνεύμα. Εντάξει. Άλλη βέβαια ποιότητα παικτών, έτσι καμιά σχέση ο ένας με τον άλλον. Δεν του συγκρίνω. Του συγκρίνω απλά με τις δυνατότητες που έχεις για αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει τόσες πολλές επιλογές και γενικά αυτές οι ομάδες. Που δεν συγκρίνονται νομίζω με όλους τους υπόλοιπους. Και φαίνεται και στο budget. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια budget. Κάτσε να μας πει ο Δημήτρης. Ναι, συγγνώμη. Ναι, συμφωνώ, τα είπα καλά. Συμφωνώ. Ωραία, συμφωνεί, ορίστε. Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Το φετινό επίπεδο της Basket League, πώς το βλέπεις με τα προβλήματα λόγω κορονοϊού? Γιατί έχεις παίξει πολλά χρόνια στην Α1, γνωρίζεις και έχεις μέτρο σύγκρισης. Κάνουμε βήματα προς τα εμπρός ή ακόμα είμαστε σαν ελληνικό μπάσκετ στο συλλογικό επίπεδο, σε μια φάση που πρέπει να βρούμε καλύτερες λύσεις γενικότερα? Αν σου αρέσει το πρωτάθλημα, ο ανταγωνισμός, αν το περίμενες καλύτερο? Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Οπότε θα ήθελα να δω τα επόμενα χρόνια να
ίσως να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά και φέτος δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ανταγωνιστικό, όταν βλέπεις ομάδες σαν το Λαύριο να είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, να έχει κερδίσει μεγάλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά σίγουρα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έχει ξεχάσει να χάνει εδώ που τα λέμε το Λαύριο. Μια από τις πρώην ομάδες του Δημήτρη. Για πολλά χρόνια. Ναι, και επειδή το έχω ζήσει στην ομάδα, ξέρω πόσο πολύ σημαντικό είναι για αυτούς. Και χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πραγματικά. Πες μας λίγο το μυστικό τους, να πας και πάρουμε χαμπάρι και εμείς εδώ πάνω τι γίνεται. Τι μυστικό έχουνε, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους? Το μυστικό είναι ξεκάθαρα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Ο coach, ο Σερέλης μαζί με τον Ισίδωρο Κουτσό κάνουν μια τρομερή δουλειά. Ναι. Στο να φτιάξουν την ψυχολογία των παιχτών και να προετοιμάσουν την ομάδα. Οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι είναι τυχαίο 1, 2, 3 νίκες. Όταν αυτό συνεχίζεται και πραγματικά έχουν ξεχάσει να χάνουν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαίο πλέον. Σωστά. Τώρα, μια που είπες για ψυχολογία, βέβαια και αυτό που είπε ο κότς μετά την νίκη με τον Άρη, ότι μεταπόσατε, ήθελα να το πω διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Είναι ένα δείγμα ότι και ο κότς Λυκογιάννης κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Κάτι σας είπε και μετά είπε ότι μεταπόσατε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας ανέβασε πολύ την ψυχολογία και στο ημίχρονο και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου που χάναμε στο δεύτερο ημίχρονο στο μεγαλύτερο μέρος. Νομίζω ότι μας έκανε ένα κλικ το οποίο ξύπνησε αρκετούς παίχτες ώστε να δώσουν το κάτι παραπάνω για να φτάσουμε στη νίκη. Οπότε σου λέει, αφού σας πίεσα ας πούμε, και σας πούσαρα να... τον εγωισμό σας, μου δώσατε την απάντηση. Έτσι. Εντάξει. Ποιος είναι, Δημήτρη, ο χαβαλές της ομάδας που προκαλεί μεγαλύτερο έτσι θόρυβο στα ποδητήρια, στις προπονήσεις και ανεβάζει λίγο το κλίμα? Σίγουρα, Ανώντας Παπαντονίου. Είναι αυτός που είναι δίπλα πάντα στους παίκτες, θα κάνει το πιο πολύ χαβαλέ, δηλαδή και με τους ξένους και με τους Έλληνες. Άτυχος το Σάββατο βέβαια, πολύ άτυχος ο Νόντας. Περαστικά του κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Νόντας και ο Τσαλμπούρης που χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Ελάιζα. Έχουμε κανένα δυο νωρίτερα. Και ο Ελάιζα, με χειραστό, ναι, εννοείται. Πάντως το να συγκρούεσαι με τον Κονατέ φαντάζομαι δεν είναι και ότι καλύτερο. Μιλώντας πριν για δυνατούς παίχτες. Είναι πολύ δυνατό παιδί, εντάξει, το συζητώ. Είναι σαν να πέφτεις πάνω σε τοίχο. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, συνέβη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε όλα τα παιδιά υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς. Καλή επιτυχία και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Νομίζω ότι ο κόσμος δικαιολογημένα περιμένει πολλά από την ομάδα και έχει ταυτιστεί μαζί της, γιατί βλέπει μια ομάδα με το μαχητικό πνεύμα που θέλει να βλέπει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, ότι είναι ένα σύν παραπάνω ότι ο κόσμος βλέπει μια ομάδα που δεν τα παρατάει ακόμα και αν τελικά χάσει. Σίγουρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας μας και σκοπεύουμε να το κρατήσουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.